Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μερικά από τα γεύματα που έκανα αυτή την περίοδο και έχασα 5 κιλά τους τελευταίους 2 μήνες, χωρίς να χάσω καθόλου από τη δύναμή μου στο γυμναστήριο. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που είμαι στα 87 κιλά, κρατάω ένα σχετικά γραμμένο σώμα. Ποτέ δεν ήμουν τόσο στεγνός σε αυτά τα κιλά, κάτι το οποίο με χαροποιεί πολύ. Στις καθημερινές που δουλεύω κάνω fasting 18-6, δηλαδή τρώω μόνο σε ένα παράθυρο 6 ώρων, αλλά τα Σαββατοκύριακα όπως σήμερα επειδή κάνω προπόνηση το πρωί, προτιμώ να τρώω ένα γεύμα πιο πριν, οπότε τρώω κανονικά τα γεύματά μου ανά 4-5 ώρες, χωρίς να κρατάω κάποια νηστεία. Πρώτο γεύμα έχουμε 60 γραμμάρια βρώμη που το έχω χυλώσει με νερό στο φούρνο. Κανέλα, αλάτι, 45 γραμμάρια πρωτεΐνη από μόνος από το Jim Beam. Θα βάλω το link στην περιγραφή και με τον εκδοτικό κωδικό Θεό5 στις παραγγελίες σου με στηρίζεις. Τα ανακάδεψα, 200 γραμμάρια φρούτου του δάσους, 20 γραμμάρια σπόρους κάναβης, σιρόπι σοκολάτα με 0 θερμίδες και έτοιμο. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εδώ πέρα έχουμε το πρώτο γεύμα της ημέρας, παιδιά. Πεινάω σαν τρελός και όσο συνεχίζει τη γράμμα μου, θα πεινάω ακόμα περισσότερο. Στόχος μου είναι να φτάσω στα 84 κιλά περίπου. Σήμερα το πρωί ήμουν 87, από 92 κιλά που ήμουν πριν 2 μήνες. Και τώρα που έχω αρχίσει να χάνω κιλά, θα κοιτάξω να ασχολούμαι και με την καλλιστενική. Το συγκεκριμένο γεύμα μας φροντίζει 610 θερμίδες, εκ των οποίων 53 είναι υδατάνθρακες, 49 είναι πρωτεΐνες και 17,7 λιπαρά. Θα το φάω αυτό για τώρα, θα κάνω μερικά Instagram Reels και σε περίπου μια μισή ώρα υπολογίζω ότι θα πάμε στο γυμναστήριο. Είναι ένα καινούργιο γυμναστήριο στο οποίο θα πάω πρώτη φορά και θα πάρω και εσάς μαζί μου για να ζήσουμε μαζί όλη αυτή την όμορφη εμπειρία. Για δείτε τι όμορφο που είναι. Μου τρέχουν τα σάλια, καλή συνέχεια. Παρόλο το άσχημο καιρό, εννοείται ότι πήγα γυμναστήριο. Δεν πρέπει να αφήνετε μια απλή βροχή να καθορίσει το πρόγραμμά σας και την πρόοδό σας. Πήρα την ομπρέλα μου, έβρεξα λίγο τα αμπούσια μου, αλλάξε ο κόπος. Όπως λέτε, το γυμναστήριο είναι καινούριο, πεντακάθαρο, με πολλά ωραία μηχανήματα, όπου δεν έλειπα την ώρα να τα χρησιμοποιήσω. Ξεκινήσαμε ένα πολύ καλό ζέσταμα, εννοείται, για να γλιτώσω τυχόν απρόσμενους τραυματισμούς. Στο πολύ καλό ζέσταμα, χρωστάω το ότι έχω πολύ καιρό να πάθω κάποιον τραυματισμό, έστω ακόμα και κάτι μικρό, και θα σας πρότεινα να μην το παραλείπετε ποτέ σας. Το κατακόρυφο μετά από τόσους μήνες που είχα να το προπονήσω, το ένιωθα ασταθή. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη ήταν εδώ και μπορούσα να κάνω κάποιες κάμψεις. Και στο έδαφος, αλλά και στα βαράκια που χρησιμοποίησα αντί για παράλληλες μπάρες. Στο τέλος, αποφάσισα να βγω λίγο από τα νερά μου και να ακολουθήσω την προπόνηση του Αλέξανδρου. Μια πιο λειτουργική προπόνηση όπου θα ανέβαζε τους καρδιακούς παλμούς ένα σκάλι πιο πάνω για μερικά λεπτά. Και αυτή ήταν η προπόνηση, παιδιά. Από εδώ είναι ο Αλέξης, ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου. Γεια σε όλους. Το γυμναστήριο βρίσκεται στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να το ψάξετε. Θα βάλω τα social media κάτω στην περιγραφή. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 33. Μόνο 33 χρονών, έχει ανοίξει δικό του γυμναστήριο. Στηρίξε το. Μόνο. Και αυτά. Τώρα τα λέμε σπίτι, θα πάμε λίγο για ψώνια. Και θα δούμε τι θα φάμε μετά. Το Χάρης, μεγάλη τιμή. Φλεξ, μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το χώρο και την προπόνηση. Διασκεδάζει η χαρά μου. Είσαι μεγάλος. Όχι αρκετός. Όχι. Δεν είμαστε αρκετοί. Περιμένω άτομα να έρθουν να τα πούμε και να γνωριστούμε από κοντά, να δίνει το χώρο. Φοβερός χώρος, παιδιά. Αυτά. Τα λέμε. Τέλος, αφού αποχαιρέτησα τον Αλέξανδρο, πήγα στο Μασούντο για να κάνω μερικά ψώνια για εμένα και τη μητέρα μου. Καθώς θα με ετοίμαζε ένα πολύ special φαγητό την επόμενη μέρα. Γράψτε μου στα σχόλια αν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αυτό. Τέλος και με την προπόνηση και πάμε τώρα να πιούμε το μεταπροπονητικό μας ρόφημα. Που μέσα θα ρίξω τα εξής υλικά. Λίγο νεράκι του Θεού. 40 γραμμάρια πρωτεΐνη γεύση salted caramel. 40 γραμμάρια μαλτοδεξτρίνη. Και 5 γραμμάρια και κρεατίνη. Τέλειο. Η μαλτοδεξτρίνη είναι ένας απλός υδατάνθρακας, γρήγορης απορρόφησης δηλαδή. Κάτι το οποίο ταιριάζει τέλεια με την κρεατίνη, γεννάζει μια καλύτερη απορρόφηση. Ενώ το με μια πρωτεΐνη είναι τέλειο. Ό,τι χρειάζεσαι ακριβώς για μετά την προπόνηση. Παίρνουμε ένα μπολ σαν αυτό που είμαι σίγουρος ότι έχεις και εσύ. Ανοίγουμε το πακέτο με τα rice noodles, βάζουμε μια μεριδούλα, χύνω από πάνω καυτό νερό για να τα απορροφήσει και μέχρι να τα απορροφήσει θα κάνουμε τη σαλάτα μας. Θα κόψουμε το πατούλα, θα κόψουμε γκουράκι, λίγο αλατάκι από πάνω, 15 γραμμάρια ελαιόλαδο για τα καλά λιπαρά του και τη φοβερή γεύση του εννοείται. Αφού είναι έτοιμα τα noodles και έχουμε ρίξει όλο το νερό, θα ρίξουμε λίγο αλατάκι και εδώ πέρα, κατέψουμε καλά-καλά και συνέχεια από πάνω 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο κοτόπουλο, το οποίο έχω ζεστάνει. Και όπως είδες στα προηγούμενα πλάνα, για μεσημεριανό και κύριο μεταπροπονητικό έχουμε ένα ολόκληρο αγγούρι και δύο ντομάτες, έχω ρίξει αλατάκι και 15 γραμμάρια ελαιόλαδο και 150 γραμμάρια κοτόπουλο με μία μερίδα rice noodles. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου γεύματα και μας αποδίδει σε 638 θερμίδες, εκ των οποίων 58 είναι υδατάνθρακες, 53 πρωτεΐνες και 20 λιπαρά. Θα το φάω αυτό για τώρα, θα τυπέσω για λίγο και μετά θα σας ανοίξω για το βραδινό και τελευταίο μου γεύμα. Το οποίο επίσης είναι τέλειο και δεν θέλεις να το χάσεις. Μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο γεύμα. Bye. Και τώρα, μάγκες, πάμε να φτιάξουμε το τέταρτο και τελευταίο γεύμα. Ένα πολύ παραπλήσιο έχω ανεβάσει και στο Instagram. Όπου πολλοί ήδη ίσως να έχετε δει. Αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, πάρε να κάνε με follow γιατί ανεβάζω και εκεί πάρα πολλές συνταγές. Ξεκινάμε λοιπόν.
Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλω 400 γραμμάρια γιαούρτι, ποτάλ 2%. Θα κόψουμε και θα στήσουμε ένα ολόκληρο λεμόνι, ζουμερό, το οποίο θα ρίξουμε μέσα στο μπολ με το γιαούρτι και θα τα ανακατέψουμε καλά. Μάγκε στο λεμόνι ταιριάζει τέλεια με το γιαούρτι, απλά δοκιμάστε το. Θα κόψω δύο ολόκληρα αγγούρια μέσα σε μικρά κομματάκια. Τσουπ. Εν τω μεταξύ, έχω κλείσει όλα τα παράθυρα και τις πόρτες για να μην κάνει φασαρέα απ' έξω από το δρόμο και έχω σκάσει από τη ζέστη. Μετά από πάνω θα ρίξω αλατάκι, θα ανακατέψω καλά. Θα ρίξω και μερικά ντοματίνια. Και πέρα από αυτό εδώ του κύριου έχω βάλει και πεπόνι στην κατάψυξη, σαν επιδόρπιο. Το έχω βάλει για 30 λεπτά περίπου και γίνει σαν γρανίτα. Θα ρίξω από πάνω και λίγο στέβια και λίγο σιρόπι σοκολάτα με 0 θερμίδες από την Jim Beam. Και τα γεύματά μας εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι έτοιμα. Τα μακροθρεπτικά του συγκεκριμένου γευμάτου θα τα βάλω εδώ πέρα. Όπως επίσης θα βάλω και ολόκληρη τις μέρες. Πάνω κάτω αυτά είναι τα γεύματα που κάνω μέσα στην ημέρα. Μια δύο φορές την εβδομάδα σου κάνω και κάποιο refeed, όπου θα ανέβουν πολύ παραπάνω οι θερμίδες μου. Αυτός ήμουν εγώ, έχω υδρώσει από τη ζέστη. Like αν σου άρεσε το βίντεο, εγγραφή, καθώς θα έρθουν πολύ special βιντεάκια που δεν θέλεις να χάσεις. Και πολύ καλή συνέχεια από εμένα. Γεια σας!